Νίκος Ζεϊδέκης, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Ένα αίτημα αρκετών, να το πούμε, και χρόνων και των ημερών που είμαστε εμείς σαν διοίκηση των πολιτών, για να γίνει ένας καθαρισμός, γιατί είχαμε καταγγελίες ότι υπάρχει πολύ βρωμιά, γίνονται διάφορες συναντήσεις το βράδυ, φοβούνται ο κόσμος και για ναρκωτικά και γενικά υπάρχει μια πολύ άσχημη εικόνα, όπως βλέπετε. Είναι μια συνεργασία δύο αντιδημαρχιών, του Πρασίνου και της Καθαριότητος, γιατί αυτή η όλη δράση δεν μπορεί να γίνει μόνη της, και πιστεύω ότι θα δώσουμε μια καινούργια πνοή και ίσως ενδεχομένως και ένα κίνητρο στην πολιτεία να δει αυτό το όμορφο τοπίο λίγο πιο καλά και να το φτιάξει ακόμη καλύτερα. Σας ευχαριστώ. Τι εξοπλισμό έχετε χρησιμοποιήσει, πόσα συνεδρία, τι θα... Αν θα ολοκληρωθεί σήμερα ο καθένας. Όχι, όχι, είναι δύο ημέρες όλη αυτή η διαδικασία. Βάζουμε ό,τι οχήματα, κοιτάξτε, και με τις ανάγκες που μας βγαίνουν τώρα. Βγαίνουν φορτωτές, βγαίνουν αυτοκίνητα, βγαίνουν φορτηγά. Έχουμε τις μεσημέρες από το πράσινο, έχουμε τα λισοπρίωνα και αναλόγως με τις ανάγκες συνέχεια μπορούμε και ζητάμε παραπάνω οχήματα. Ό,τι χρειαστεί τα φέρνουμε άμεσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα όπως είπε και ο αντιδήμαρχος της Καθαριότητας, ο Νίκος Ζεϊδέκης, έχουμε κάνει μια συντονισμένη κίνηση για να καθαριστεί ο Κελάριος Κόλβος. Εμείς θα συνεχίσουμε και μετά από αυτό θα προσπαθήσουμε να φρεζάρουμε κατά τη διάρκεια των φθινοπορεινών μηνών για να μπορέσουμε να βάλουμε εδώ πέρα ένα καζόν για να έχει μια πολύ διαφορετική όψη πλέον ο Κελάριος Κόλβος. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σημαντικότατο αρχαιολογικό σημείο για τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η συνεργασία με τον Νίκο Τζεμπέ και την Αντιδημαρχία Καθαριότητας, δηλαδή η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και η Αντιδημαρχία Πρασίνου, είναι δεδομένο ότι έχουν μια τρομερή σχέση και μια και συντονισμένες κινήσεις του, πραγματικά έχουν πάντα αποτέλεσμα. Και για να πω και το καλό της πόλης, εντάξει, καλή είναι της Καθαριότητας, αλλά εμείς είμαστε κομμάτι της πόλης, βλέπετε, εμείς έχουμε τα όπλα. Έχουμε ουσιαστικά, σε πρώτη φάση, κλαδεύουμε τα χορτάρια, μετά μπαίνουμε στη διαδικασία, κόβουμε κάποια δέντρα τα οποία είναι αυτοφύοι, όπως έχετε δει, έχουν και πολύ μικρό, πολύ μικρή διάμετρο κορμού. Στη συνέχεια με το GCB θα βγάλουμε ουσιαστικά τα πρέμνα, τα κομμάτια τα οποία είναι μέσα, θα κυριζωθούν για να μην ξαναβγούν, γιατί παλιά τι κάνανε, τα κόβανε, τα αφήνανε, οπότε αυτό εδώ έχει σαν αποτέλεσμα μετά από λίγο χρονικό διάστημα, μικρό χρονικό διάστημα, να ξαναφυτρώσουν. Εμείς λοιπόν τώρα θα βγάλουμε και αυτά και θα μπούμε και στη διαδικασία. Και αυτό το λόγο θέλω να κάνω και το φρεζάρισμα, αυτό που λέμε. Δηλαδή να οργώσουμε ουσιαστικά τη γη, να ρίξουμε μέσα σπόρο για αγκαζόν, ούτως ώστε να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο κάθε χρονιά.